Και από εκεί και πέρα, σαν προειδοποιητικό μήνυμα άκουσαν οι Τούρκοι, όταν χθες ο Ερντογάν είπε κάτι, ότι δεν έχουμε απεριορίστο πετρέλαιο, φυσικό αέριο, διαμάντια, οτιδήποτε άλλο όπως οι άλλοι. Εμείς πρέπει να δουλέψουμε, να παράγουμε κτλ. Δηλαδή, γιατί σαν να δικαιολόγησε τον Χριστιανό Ορθόδοξο Βλαδίμηρο. Δεν είναι ανοιχτή η κάνουλα, ναι, από εκεί και ρέει. Δηλαδή, δικό αυθονο του πετρέλαιο. Αυτό. Αν θέλει δικό του τώρα. Ναι, αυθονορέει. Αυθονορέει. Ναι, ναι. Αλλά δεν είναι δικό. Βεβαίως και η Τουρκία κάνει έρευνες στη Μαύρη Θάλασσα για το αέριο κτλ. Αλλά σαν να είπαν οι αναλυτές εδώ, είναι σαν να αρχίζει να προετοιμάζει κάτι, τον κόσμο. Κάτι ετοιμάζει, σαν να λέει, κοιτάξτε, δεν είμαστε πλούσιοι σε φυσικό πλούτο όπως οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τα δικά τους, τους δικούς τους φυσικούς πόρους. Άρα εμείς πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω. Άρα εμείς θέμε πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω για την κατάσταση. Κάτι έρχεται. Κάτι έρχεται. Όχι τόσο σύντομα, ίσως μετά το καλοκαίρι, μετά τον Μπαϊράμι, αλλά κάτι έρχεται και θα το καταλάβετε. Δεν είναι σαρμάρες. Τώρα θα δείτε τον Τούρκο πρόεδρο. Για να τον δούμε. Türkiye başkaları gibi sınırsız petrolü, altını, elması, doğalgazı olan bir ülke değildir. Biz üreterek, çalışarak, didinerek ayakta kalan bir ülkeyiz ve milletiz. Elimizdeki imkanları verimli ve etkin şekilde değerlendirmekten başka bir seçeneğimiz bulunmuyor. Kamuda tasarrufu sadece harcamaların kısılması olarak göremeyiz. Ναι. Άμα ακούς τέτοια, Μανώλη, άρχισε να ετοιμάζεσαι για νέα μέτρα. Κάτι έρχεται στο βάθος. Δηλαδή, ξαφνικά, άμα δεις τον Πρωθυπουργό να λέει, παιδιά, δεν έχουμε φυσικό πλούτο, ξαφνικά μια μέρα. Δηλαδή, ναι, πρέπει να δουλέψουμε και πρέπει να κάνουμε. Αλλά, άμα ακούς τέτοια, άρχισε να κουμπώνεσαι. Μια νύχτα ξαφνικά, όταν ακούς αυτό το πράγμα, κάτι έρχεται. Εγώ αυτό να αυτό υποψιάζονται. Αυτό σε εσωτερικό επίπεδο, γιατί υπάρχει και το άλλο παιχνίδι με το φυσικό πλούτο. Στον οποίο θέλει ο κύριος Ερντογάν να μπει στη μοιρασιά για να αποκτήσει φυσικό πλούτο και εκεί τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα σε επίπεδο αποφάσεων. Σωστά, σωστά. Βεβαίως, γιατί πράγματι η Τουρκία θέλει να συνεργαστεί με τη Λιβύη και τον φυσικό πλούτο για τις έρευνες φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, νότιο και νότιο-δυτικά της Κρήτης και σε άλλες περιοχές που η Λιβύη υποστηρίζει ότι έχει δικαιοδοσία.